Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στα Φαραγγιανά του Δήμου Γόρτινας. Είναι η στιγμή που ηλικιωμένος που οδηγεί τρακτέρ πετάει κάτι στα χόρτα, ενώ λίγα λεπτά μετά εκδηλώνεται φωτιά. Το αποκαλυπτικό βίντεο καίει τον 70χρονο ημιδαπό, ο οποίος συνελήφθη για δύο πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Γόρτινας, με τον ίδιο να κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση κατά συρροή. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπάλληλους προσωπικού κλιμάκιου πύργου Μονοφατσίου καθώς και της Λιπίνη Ηρακλείου, ένας άνδρας ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρισμού από πρόθεση κατά συρροή σε αγροτική έκταση στα Φαραγγιανά. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Φαραγγιανά, όπου κάει και μικρή γεωργική έκταση. Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τέσσερις υπαλλήλους, οι οποίοι έθεσαν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί. Ο ηλικιωμένος άνδρας κατηγορείται και για φωτιά που ξέσπασε στις 6 του μήνα στην ίδια περιοχή. 5:30 11/8/2023 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Φαραγγιανά Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου και όμενες εκτάσεις 200 τετραγωνικά γεωργικής έκτασης επενέβησαν από την υπηρεσία με δύο οχήματα τέσσερις υπάλληλοι του ΠΚΑ Πύργου. Από τους ανακριτικούς υπάλληλους της υπηρεσίας μας αξιολογήθηκε οπτικό υλικό από παρακείμενες κάμερες και έχει συλληφθεί δράστης ο οποίος οδηγείται στον εισαγγελέα. Από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα έχουν εκδηλωθεί 150 πυρκαγιές στο νησί μας με τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Κρήτης, Γιώργο Τσικαλά, να εφιστά την προσοχή των πολιτών. Έχουν εκδηλωθεί Ιούλιο-Αύγουστο 150 πυρκαγιές οι οποίες ξέφυγαν και επενέβη η υπηρεσία μας και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να τις περιορίσει χωρίς να επεκταθούν. Σε παρακαλούμε όσους ζουν μόνιμα ή επισκέπτονται το νησί μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην χρησιμοποιούν φωτιά στην Ήπειρο για κανένα λόγο. Την ίδια ώρα, πολίτες από διάφορες τουριστικές περιοχές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη χρήση πυροτεχνημάτων, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Δεν επιτρέπεται καμία ενέργεια και καμιά χρήση φλόγας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τα πυροτεχνήματα απαγορεύονται με δίχτυ 4, είναι γνωστό, με δίχτυ 3 μπορεί να επικαλεστεί και να ζητήσει άδεια από την πυροσβεστική υπηρεσία ο έχοντας την εκδήλωση. Ναι, έχουν συμβεί τέτοιες άλλες όμως. Δεν έχουμε μέχρι στιγμή δραστηριότητα να αιτηθεί κάποιος άδεια για ρήψη πυροτεχνημάτων.